Παρθένη μου, είστε που είστε με ένα μεγεθυντικό φακό και μεγαλώνετε τα πράγματα. Σήμερα και η Σελήνη στο ζώδιό σας και ο Ποσειδώνας απέναντί σας, ενδεχομένως να βλέπετε τα πράγματα διογκωμένα, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε. Μάλλον το βάρος σας θα πρέπει να το ρίξετε αυτή τη στιγμή στην εργασία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία έχει να σας δώσει πολλά την περίοδο αυτή. Προσπαθήστε λοιπόν να υποφεληθείτε και να ακολουθήσετε ίσως νέους δρόμους. Εσείς που είστε Παρθένοι μπορεί να έχετε νέες ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες θα μπορούσαν να αποδώσουν. Οικογενειακά και ακίνητη περιουσία, προσοχή, υπερβολές. Η ζυγή μας, πάλι τα ίδια θα σας πω, μπορεί σήμερα να είστε λίγο προβληματισμένοι. Εσείς του Σεπτέμβρη μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για να αλλάξετε πορεία. Εάν έχετε παιδιά, να τους δώσετε νέες κατευθύνσεις. Εάν είστε μόνοι, μπορεί ένας ερωτικός σύντροφος να είναι ιδανικός για εσάς. Είναι μια καινούργια πορεία ζωής. Αν είστε όμως δεύτερο και τρίτο, ειδικά δεκαήμερο, δηλαδή από τις 8 και 10 και μετά, θα πρέπει να προσέχετε όλο αυτό το μήνα μέχρι 2 του μηνός, όπου υπάρχει αρκετή ένταση, τόσο σε οικογενειακά, όσο και θέματα υγείας ή ακόμα και κρυολογήματα, μικροατυχήματα και τέτοιου είδους θέματα. Θέματα που έχουν σχέση με την εργασία, θα πρέπει από τώρα να τα βάλετε σε μία πορεία, γιατί όπως σας είπα το Μάρτιο θα έρθει εδώ ο Ερμής και θα είναι ανάδρομος και θα πηγαίνω έρχεται. Θέματα λοιπόν εργασίας ή υγείας, πολλές φορές και στην υγεία, μπορεί να μην μας κάνουν σωστή διάγνωση. Θα πρέπει λοιπόν από τώρα να βάλετε σε τάξη τα εργασιακά σας θέματα ή την υγεία για να μην μπερδευτούν περισσότερο. Για τους σκορπιούς μας, ο χώρος της εργασίας είναι πιεστικός, θα μπορούσα να πω, δεν θα έλεγα δύσκολος, είναι πιεστικός. Προσέχετε μέχρι εκεί 2 του μηνός. Τα οικονομικά είναι λιγάκι μπερδεμένα. Τώρα θα ασχοληθείτε και με τα οικογενειακά, τα οποία είναι σημαντικά, ή με την ακίνητη περιουσία. Γενικότερα όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπούν. Γύρω στις 2 του μηνός για σας είναι μια πιεστική μέρα από πρόσωπα του περιβάλλοντός σας που ήδη έχετε αυτή την περίοδο. Ψάχνεις στις 2 του μηνός? Κυριακή, όχι. Δεν είναι. Σάββατο. Είναι Σάββατο. Γράφω ίσως ατυχήματα ακόμα και σε ορυχία, απογοητεύσεις κτλ. Μέχρι 2-3 Μαρτίου. Για τους τοξότες μας, όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι καλύτερα, ας παραπονιώσεστε και λίγο, περιμένετε λίγο, ο Δίας θα ξεμπλοκάρει από τον Ποσειδώνα και θα σας δώσει πάρα πολλά. Σήμερα ένα επαγγελματικό θέμα σας απασχολεί άμεσα, ενώ οτιδήποτε έχει σχέση με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο, από τώρα και μέχρι 2 του μηνός, προσέχετε μήπως είστε πολύ πιεστικοί και αυτό δεν κάνει καλό στη σχέση. Το ευτύχημα είναι ότι έχετε δίπλα σας ανθρώπους οι οποίοι σας αγαπούν και σας εμπιστεύονται. Μπορεί να σας δώσουν νέους δρόμους, μπορεί να κάνετε καινούργια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και θυμηθείτε ότι αν δεν κάνετε φέτος λάθη, είναι μια μοναδική χρονιά η οποία θα σας δώσει και χαρά και αισιοδοξία και θα επιλύσει τα προβλήματα. Μην κοιτάτε τώρα, είναι μια παρένθεση που ο Δίας ο καημένος είναι σαν να πρέπει να πας στο σπίτι σου από εδώ και πηγαίνεις από εκεί. Κάποια τέτοια πράγματα κάνει όπως φιλώνει. Η εγώ καιρή μας είναι στο μάτι του κυκλώνα, όχι εσείς που είστε γεννημένοι το Δεκέμβρη. Εσείς προετοιμαστείτε για μία πάρα πολύ καλή περίοδο, η οποία έρχεται από το Νοέμβρη και μετά, που θα κάνετε σπουδαία πράγματα την περίοδο αυτή. Μην απογοητεύεστε, ασχοληθείτε με τα οικονομικά. Βεβαίως εσείς που είστε γεννημένοι μετά τις 8-10 έχετε ακόμα θέματα μπροστά σας και ειδικά αν είστε γεννημένοι, θα σας πω ακριβώς, μισό λεπτό. Αν είστε γεννημένοι, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 11, 12, 13, κάπου εκεί, μην αφήνετε για το τέλος του μήνα τίποτα. Ούτε συζητήσεις, ούτε προσπαθήστε ή να ξεπεράσετε αυτή την περίοδο ή τώρα που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα για σας, να τη συζητήσετε. Πάντως τα οικονομικά είναι καλά και προσέχετε απατηλούς φίλους που μπορεί να έχετε κοντά σας ή κάποιοι φίλοι αγαπημένοι να έχουν θέματα και να πρέπει να τους βοηθήσετε. Για τους υδροχόους είναι μια περίοδος με πάρα πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές που πολλές φορές δεν φτάνουν στο σημείο που εσείς θέλετε. Θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα τώρα με τον Ερμή στον υδροχό και θα κάνετε πάρα πολλά. Προσέχετε τα οικονομικά σας εσείς οι υδροχόοι.
από, συγγνώμη, προσέχετε τα οικονομικά σας. Ναι, ναι, ναι. Από 10 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 6 Μαρτίου, ας πούμε ότι ασχολείστε πολύ με τα οικονομικά. Θα περάσει ο Ερμής στα ψάρια, στον οικονομικό τομέα και ενδεχομένως να πάρετε και να δώσετε λεφτά. Όμως, από 6 του μηνός έως και 29 Μαρτίου, που θα υπάρχει όλο εκείνο το μπέρδεμα, δεν ξέρω τι μπέρδεμα θα είναι αυτό που θα υπάρχει γενικά, που θα είναι ανάδρομος Ερμής μέσα στον παραπλανητικό ψάρι, ενδεχομένως να έχετε είτε εξαπατήσεις είτε λάθη τα οποία μπορεί να έχετε κάνει κι εσείς. Άρα λοιπόν τώρα που ο Ερμής είναι στο δικό σας ζώδιο, φροντίστε να επιλύσετε θέματα. Βεβαίως είστε δυναμικοί, είναι τα γενέθλιά σας αυτόν τον καιρό, φίλοι είναι κοντά σας. Μην αναμίξετε φίλους με οικονομικά αυτόν τον καιρό και ειδικά να περάσει ο Μάρτιος. Και τα αγαπημένα μας ψαράκια, σήμερα η Σελήνη είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Θα ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Όπως είπαμε, τον Μάρτιο θα έρθει ο Ερμής εκεί. Τώρα προσέχετε παρασκήνιο το οποίο κινείται και μην κάνετε υπερβολές οικονομικές, ειδικά αν είστε επιχειρηματίες και θέλετε να κάνετε κάτι, αφήστε λίγο να περάσουν αυτές οι μέρες και μετά να το αποφασίσετε. Πάντως, γενικά, είναι μια περίοδος, ακόμα και με τα λάθη, σταθεροποιούνται τα σχέδιά σας. Αυτά. Ψαράκια. Ο Ναδάλ